Τώρα να σας μιλήσω για το πώς μπορεί ο καθένας να γράψει ένα βιβλίο. 7 βήματα για να γράψει κάποιος ένα βιβλίο. Νούμερο 1, χρειάζεται θετική στάση. Αυτό που λέω, καλή διάθεση. Γενικότερα πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις. Δεν πρέπει να αρχίσεις να πιστεύεις όλες αυτές τις μύθους που λένε «Πόπο, πρέπει να είσαι ένας υπερσυγγραφέας για να γράψεις βιβλίο, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός, πρέπει να...» το ένα το άλλο. Μπορείς σιγά σιγά να ξεκινήσεις, πρέπει να το πιστέψεις, πρέπει να πεις ότι «Κοίτα, εγώ μπορώ, θα μου πάρει λίγο, θα μου πάρει πολύ, θα ακολουθήσω κάποια βήματα, θα μάθω πώς μπορώ να το κάνω, μ' αρέσει να γράφω θα... και να μην γράφω πάρα πολύ καλά, θα βελτιωθώ στο γράψιμο». Πρέπει να έχεις καλή και θετική διάθεση. Πρέπει να το δεις θετικά. Πρέπει να έχεις αισιοδοξία ότι ναι, μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις, δεν το κάνεις. Ακόμα και να μπορείς να το κάνεις. Συνεπώς, πρώτο βήμα είναι να έχεις τη θετική στάση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεύτερο είναι να πάρεις την υπευθυνότητα. Να πεις ότι κοίτα, δεν θα βρω δικαιολογίες γιατί δεν το κάνω. Είναι στο χέρι μου. Δεν έχω χρόνο. Υπάρχουν άτομα που έχουν γράψει βιβλία με 5 λεπτά τη μέρα. Υπάρχουν άτομα που θέλουν κάτι να κάνουν, το κάνουν. Δηλαδή δεν πρέπει να ακούς δικαιολογίες. Και θα σου πω κάτι. Απλώς και μόνο να πεις ότι εγώ δεν ακούω δικαιολογίες και θα πάρω πάνω μου την ευθύνη του να το κάνω αυτό που θέλω να κάνω, έχεις μεγάλες πιθανότητες να το κάνεις. Άρα απλώς και μόνο αυτή η πεποίθηση σε βοηθάει. Συνεπώς είναι καλό να πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις. Τρίτο πράγμα είναι να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο. Να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Να ένα χειροπιαστό βιβλίο. Πολλές φορές το να πας να βρεις ένα άλλο βιβλίο και να πεις θέλω να γράψω κάτι σαν αυτό. Σε βοηθάει πολύ να έχεις ξεκάθαρο στόχο. Να πιάσεις ένα βιβλίο στα χέρια σου και να πεις: εγώ έτσι θέλω. Να είναι τόσες σελίδες, τόσο μέγεθος, έτσι, 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 έτσι. Πόσο πρέπει να είναι αυτό. Μπορείς να μετρήσεις πόσες λέξεις είναι, να δεις πόσα πρέπει να γράψεις. Να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο. Μετά να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο για το πού θες να φτάσεις αυτό το βιβλίο. Τι θες να κάνει. Πεις ότι εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο, να το διαβάζουν τόσα άτομα. Αυτό και να μην γίνει, δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι το έχεις σκεφτεί, γιατί όταν το σκέφτεσαι και το γράφεις κιόλα σε ένα χαρτί το στόχο σου, σε βοηθάει πιο πολύ να το πετύχεις. Okay. Είναι μια διαδικασία που με ένα μαγικό τρόπο λειτουργεί στο να σε βοηθήσει να πετύχεις αυτό που θέλεις. Αλλά και να μην γίνει το όταν θέλεις να το κάνεις, θα σε έχει βοηθήσει με άλλους τρόπους που δεν μπορείς να καταλάβεις την ώρα που ξεκινάς αυτό το ταξίδι. Το επόμενο βήμα είναι η δέσμευση. Η δέσμευση έχει να κάνει με τα κίνητρα. Ο στόχος έχει να κάνει με το τι θέλεις. Η δέσμευση με το γιατί το θέλεις. Για ποιο λόγο θες να γράψεις ένα βιβλίο. Ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους. Κάποιος μπορεί να λέει: εγώ θέλω να το κάνω για να βγάλω πολλά λεφτά. Κοιτάξτε. Τα βιβλία δεν είναι. Όλοι οι συγγραφείς θα σας πούνε ότι δεν είναι ο τρόπος για να βγάλεις πολλά λεφτά. Δηλαδή, αν σαν συγγραφέας φτάσει σε σημείο να βγάλεις πολλά λεφτά από το βιβλίο, να είστε σίγουροι ότι από άλλα πράγματα πέρα από το βιβλίο, αυτός ο συγγραφέας βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα. Άρα, το να βγάλεις, να χρησιμοποιείς το βιβλίο για να βγάλεις χρήματα είναι λίγο μύθος. Ναι, μπορεί να έχει έσοδα, ιδίως αν γίνει υπερ best seller, ιδίως αν προχωρήσει σε σειρές και. Αλλά πιο πολύ πρέπει να το σκέφτεσαι χρηματικά σαν ένα business, σαν μια δουλειά. Δηλαδή, βγάζεις ένα βιβλίο μαγειρικής, για παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα, το Παστίτσιο της Μαμάς. Εγώ το έβγαλα, αυτό οικονομικά, εμπορικά δεν ήταν ούτε τρελή επιτυχία. Μπορεί να βγάλει τα λεφτά της έκδοσης, μπορεί να βγάλει λίγο ακόμα μετά, μπορεί καθώ τώρα να πουλάει κανένα και να μου φέρνει ένα μικρό εισόδημα, αλλά τη δουλειά την έκανε. Αυτό εδώ το βιβλίο με έβαλε σε εκπομπές, με έβαλε σε ραδιόφωνα, με έβαλε σε περιοδικά που κάναν παρουσιάσεις, με βοήθησε με αυτό το βιβλίο, το έστειλα στον Αρναούτογλου και πήγα σε εκπομπές, αυτό το βιβλίο με βοήθησε μετά όλες αυτές τις εμφανίσεις να ξεκινήσω την εκπομπή Κουζίνα της Μαμάς πηγαίνοντας σε δοκιμαστικό και δείχνοντας, κοιτάξτε, έχω γράψει αυτό το βιβλίο, έχω κάνει αυτές τις εμφανίσεις. Και γενικότερα αυτό το βιβλίο για μένα ήταν ο δούριος ύπος. Δηλαδή με αυτό ξεκίνησα όλη μου την καριέρα και όλη την καριέρα που έκανα. Δηλαδή, το ότι ταξίδεψα, έκανα 150 εκπομπές, ότι ταξίδεψα σε όλο στην Ελλάδα και τον κόσμο, ότι είχα μετά εισόδημα από τις εκπομπές και από άλλα πράγματα, αυτά το βοήθησε το Παστίτσιο της Μαμάς. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι ήταν το Παστίτσιο της Μαμάς σαν βιβλίο που έβγαλε τα χρήματά του, αλλά όλα τα άλλα πράγματα που χτίστηκαν γύρω από αυτό. Άρα θέλω να βλέπετε ένα βιβλίο που θα γράψετε σαν μια επιχείρηση. Όχι ένα βιβλίο μόνο, το ας πούμε, που θα το στείλεις στο βιβλίο και τελείωσε. Όχι, πρέπει να δεις ένα βιβλίο. Αυτό πρέπει να είναι σημαντικό, να διαλέξεις το αντικείμενό του, γιατί γύρω από εκεί θα χτίσει πράγματα. Π.χ. αν γράψεις ένα βιβλίο για. Πρέπει να πάρω ένα στην τύχη εδώ πέρα, έτσι. Ένα βιβλίο για πωλήσεις, ας πούμε. Για πωλήσεις και ασχολείσαι με πωλήσεις, παράλληλα μπορείς να κάνεις σεμινάρια πωλήσεων. Παράλληλα μπορείς να δίνεις συμβουλές σε ένα site για πωλήσεις. Παράλληλα μπορείς να κάνεις. Να κάνεις εσύ πωλήσεις. Και να δείχνεις άλλους πώς είναι καλό να κάνεις πωλήσεις και έτσι να πουλάς και περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα. Θα δίνω μερικά παραδείγματα. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να δεις ένα βιβλίο που γράφεις σαν μια επιχείρηση. Και να το δεις και διαφορετικά. Αν έχεις μια επιχείρηση,
Ένας πολύ καλός τρόπος να την προωθήσεις και να χτίσεις πράγματα γύρω από αυτή είναι γράφοντας ένα βιβλίο. Για παράδειγμα, αν έχεις μια εταιρεία που διοργανώνει εκδηλώσεις και σεμινάρια, σαν διευθυντής, σαν υπεύθυνος, σαν το άτομο που είναι ο άνθρωπος από την επιχείρηση, θα ήταν καλή ιδέα να γράψεις ένα βιβλίο πάνω στο. Έστω και ένα μικρό βιβλίο, μπορεί να είναι και ένα e-book, οτιδήποτε. Το οποίο θα έχει συμβουλές για το πώς μπορείς να οργανώσεις μια πετυχημένη εκδήλωση ή ένα πετυχημένο σεμινάριο. Και να είναι μερικά steps και μερικά πράγματα από τη δική σου εμπειρία. Αυτό και μόνο θα σε καθιστήσει, θα αρχίσει να σε προβάλλει σαν expert σε αυτό το αντικείμενο και θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ την επιχείρησή σου. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια επιχείρηση με πουλάω σουβλάκια, δεν ξέρω, μπορώ να γράψω ένα βιβλίο γύρω από την παράδοση για τα σουβλάκια και πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να επιλέξεις έξυπνα σουβλάκια και το πώς αναγνωρίζεις ποια είναι τα καλά κρέατα, δεν ξέρω τι. Αυτό και μόνο να το βγάλεις στην αγορά και το έχεις εκεί πέρα στο μαγαζί σου ή πας και το εκδώσεις, απλό και μόνο αυτό ανεβάζει στα μάτια των πελατών. Και έχοντας αυτό το βιβλίο μπορεί να πας σε μια εκπομπή, μπορεί να πας να σου κάνουν μια παρουσίαση σε ένα περιοδικό και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έχεις τζάμπα διαφήμιση. Άρα, ένα βιβλίο δεν θέλω να το βλέπετε σαν προϊόν, αλλά σαν το παιδί σας, ένα μωρό, το οποίο πάνω εκεί χτίζεται μια ολόκληρη επιχείρηση. Και ιδίως στις μέρες μας του online και του ίντερνετ, χτίζεις μια επιχείρηση πάνω σε ένα e-book. Μπορεί να γράψεις ένα βιβλίο για ένα αντικείμενο που σου αρέσει. Για παράδειγμα, το αντικείμενό σου είναι τα γραφικά. Μπορείς να πεις, ωραία, οι 10 τρόποι για να γίνετε καλός designer. Και να γράψεις ένα e-book, 20-30 σελίδες, και να το βάλεις για πώληση 1 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα το πουλήσεις, αν δεν θα έχει τόσο πολύ, αλλά αυτό και μόνο θα σε βοηθάει. Θα μπαίνει κάποιος στο site και θα λέει, α, αυτός έχει γράψει και βιβλίο. Αυτό βοηθάει, παιδιά. Εννοείται πρέπει να είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχεις δουλέψει, το έχεις προσέξει, είναι καλά πράγματα που έχει μέσα. Όταν θα πάρει να το διαβάσει ο άλλος θα πει, α, αυτός ξέρει τι λέει. Okay, πολύ απλό αυτό. Ωραία, λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη δέσμευση. Για ποιους λόγους. Μίλησα τώρα λίγο για τα χρήματα και για το πώς χτίζεις μια επιχείρηση γύρω από ένα βιβλίο. Το σημαντικό είναι στο θέμα του βιβλίου το εξής, ότι πρέπει να έχεις πολλά κίνητρα για να το κάνεις. Και μερικά κίνητρα είναι τα εξής. Να σου πω μερικούς λόγους για τους οποίους εγώ γράφω βιβλία. Πρώτον, για να νιώσω ότι αφήνω κάτι πίσω μου. Γράφω ένα βιβλίο, αυτό θα μείνει πάντα εδώ πέρα. Δεύτερον, για να νιώσω ότι μπορώ να στείλω τον εαυτό μου σε ένα άλλο σπίτι, να μπει από εδώ, από εκεί, να στείλω τις συμβουλές που με βοηθάνε εμένα με ένα βιβλίο. Δηλαδή, εγώ αυτά για να τα πω σε όλους εσάς δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ με ένα βιβλίο λέω, κοίτα, πάρ' το, μελέτησέ το. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε κι εσείς να το μάθετε και να το μεταδώσετε σε άλλους. Άρα, ένα βιβλίο είναι ένας τρόπος να διδάξεις και αυτό που διδάσκεις να διδαχτεί. Για μένα, άλλος λόγος είναι ότι με βοηθάει αυτό που ξέρω και αυτό που νιώθω ότι έχω μάθει να το μάθω ακόμα καλύτερα. Γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία να το γράψεις και να το οργανώσεις και να το ξανασκεφτείς και να το βάλεις από εδώ και από εκεί, τα μαθαίνεις καλύτερα και μετά μπορείς να τα διδάξεις καλύτερα. Επίσης, ένα βιβλίο σε βοηθάει να πας εκεί που δεν μπορείς να πας. Ένα βιβλίο σε βοηθάει να νιώσεις ότι κάνεις κάτι σημαντικό και αυτό είναι μια ανάγκη για όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και κάποιος πει, σιγά, εσύ είσαι, θέλεις να νιώθεις. Όλοι μας έχουμε έναν τρόπο να νιώθουμε σημαντικοί. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάρουν 800 πτυχία. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να βάλουν 18 σκουλαρίκια. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να έχουν ένα τεράστιο αμάξι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να πάνε τα σπάνε όλα, δεν ξέρω τι. Ο καθένας έχει τρόπο για να ικανοποιήσει την ανάγκη της σημαντικότητας. Το να γράφεις βιβλία για να νιώσεις σημαντικός είναι ένας τρόπος το οποίο και νιώθεις σημαντικός και βοηθάς άλλους ανθρώπους. Συνεπώς είναι μια καλή ιδέα. Τώρα, άλλο πράγμα που σε βοηθάει είναι πολλές φορές. Όταν γράφεις ένα βιβλίο, βρίσκεις ανθρώπους που είναι με την ίδια φιλοσοφία. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να διαβάσει το βιβλίο και να σου επιστρέψει πολύ μεγάλη αγάπη μέσα εισαγωγικά. Να σου πει: πω, διάβασα το βιβλίο και μου άλλαξε η ζωή. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και γενικότερα, το να βοηθάς άλλους ανθρώπους μέσα από κάτι που γράφεις, πιστεύω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο πιο σημαντικός τρόπος για να βοηθήσεις κάποιον γράφοντας ένα βιβλίο είναι ότι τον εμπνέεις και τον άλλο να γράψει ένα βιβλίο. Του λες ότι κοίτα, έγραψε ένα βιβλίο. Κάντο κι εσύ. Γιατί όχι. Βγάλε από μέσα σου αυτό που έχεις. Όλοι έχουν μέσα ένα συγγραφέα. Και κάποιος από εγώ δεν ξέρω να γράφω, είμαι δυσλεκτικός, δεν ξέρω τι. Και εγώ, παιδιά, να πάρω να γράψω. Στην αρχή αυτά που θα γράψω θα μπουρδες θα είναι. Αλλά μετά το διορθώνεις, το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί. Πολλές φορές μιλάω όπως μιλάω τώρα εδώ πέρα και μετά από αυτά που έχω πει τα γράφω στο κείμενο. Ή μπορεί να τα δώσω και σε κάποιον άλλο. Του πω, κοίτα, μπορείς αυτό το βίντεο να το κάνεις κείμενο. Γιατί εγώ γενικότερα είμαι πολύ οπτικός τύπος και μου αρέσει να μιλάω. Μ' αρέσει και να γράφω, αλλά όταν γράφω, το γράφω γρήγορα. Υπάρχει από το χαρτί, και μπερδεύομαι, ας πούμε, και μετά πρέπει να το κάνω edit. Αλλά έτσι γράφω τα βιβλία. Δεν γράφω τα μια στιγμή στην άλλη, επιφύτηση, μπαπ, κατευθείαν. Γράφω το βιβλίο, όχι, το δουλεύεις. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο. Αλλά πριν μιλήσω για το θέμα του πώς δουλεύεις και πώς επιμένεις, να πω ότι το σημαντικό είναι να κάνεις το πρώτο βήμα. Να κάνεις το πρώτο βήμα.
Τι πρέπει να κάνεις για να ξεκινήσεις να γράφεις ένα βιβλίο? Να ανοίξεις το Word, ας πούμε, και να αρχίσεις να γράφεις. Να πάρεις ένα χαρτί και να αρχίσεις να γράφεις.